Περίπατο, τρέξιμο, ποδηλασία. Μετά από σχεδόν 50 ημέρες, οι ενήλικες στην Ισπανία βγήκαν για σωματική άσκηση. Άλλες χώρες είχαν ήδη το μέτρο αυτό. Εδώ μας πήρε λίγο καιρό λόγω των περιστάσεων. Όμως το εκτιμάμε πολύ τώρα. Μου έλειψε να βλέπω τη θάλασσα και να αθλούμε. Η κυβέρνηση προειδοποιεί για την τήρηση των μέτρων και του ωραρίου για οικογένειες με παιδιά, σωματική άσκηση και ηλικιωμένους. Η πρώτη σκέψη ήταν να βγω από το σπίτι, να απολαύσω τον ήλιο, να περπατήσω, να εκμεταλλευτώ αυτήν την ελευθερία. Ήταν σαν να έφευγες από την αυλή του σχολείου. Απλά έτρεχες. Ωστόσο, τα μέτρα δεν τηρούνται από όλους. Πίστευα πως οι πολίτες θα ήταν πολύ πιο υπεύθυνοι και βλέπω πως δεν είναι. Με όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, ίσως η κυβέρνηση πρέπει να το σταματήσει αυτό, γιατί δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Πολλές επιχειρήσεις ετοιμάζονται να ανοίξουν και πάλι. Τα κομμωτήρια θα δουλεύουν με ραντεβού και αυστηρούς κανόνες. Ωστόσο, η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Μπορούμε να δουλεύουμε ατομικά. Ένας πελάτης με ένα κομμωτή. Τα κομμωτήρια που διαθέτουν εργαζομένους ανησυχούν και είναι αμφίβολο εάν αξίζει να ανοίξουν και πάλι. Με τους καταναλωτές να ανησυχούν για την πορεία της οικονομίας, η τουριστική βιομηχανία και η εστίαση υποφέρουν. Το κατάστημα είναι μπροστά στη θάλασσα. Ζούμε κυρίως από τον τουρισμό. Για εμάς είναι ένα μακελιό. Τώρα η λύση είναι να έχουμε υπομονή και να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτό που έρχεται. Το μόνο που επιτρέπεται τώρα είναι το take-away. Τις επόμενες εβδομάδες, μπαρ και εστιατόρια θα ανοίξουν τους υπαίθριους χώρους τους με το 30% της χωρητικότητας. Η σταδιακή άρση της καραντίνας στην Ισπανία θα γίνει σε 4 φάσεις. Η νέα κανονικότητα δεν αναμένεται πριν το τέλος Ιουνίου. Με τα σύνορα κλειστά και ελάχιστες μετακινήσεις εντός της χώρας, ο τουρισμός έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα. Μπορεί να χαθούν 55 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 32% του ΑΕΠ της χώρας. Κριστίνα Χίνερ, Euronews, Barcelona.